Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πολλά από τα οποία είπε ο κ. Παψόλου, ειδικά για το τι θα συμβεί το απόγευμα, δυστυχώς επαληθεύτηκε. Θα περιμέναμε να διαψευστείτε, κύριε Παψόγλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές. Μακάρι και εγώ θα το ήθελα, αλλά ναι, αν επειδή θυμάμαι το τι λέω και σκέφτομαι πολύ καλά τι θα πω και όπως πάντα τα λέω δημόσια, είπα ότι με κάποια πράγματα έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Και επειδή σας είπα το έργο αυτό με πάρα πολύ ενδιαφέρον, το παρακολουθώ από πολύ κοντά, ανεξάρτητα που δεν βγαίνω να κάνω δηλώσεις βαρύγδουπες, γιατί δεν έχω μάθει να λειτουργώ έτσι, είπα χθες ότι έχω πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία και είπα μακάρι να ακούσουμε κάτι άλλο που θα είμαι ο πρώτος που θα βγω να πω συγχαρητήρια, έτσι. Δυστυχώς όμως, τι συγχαρητήρια να πω. Τι να πούμε για τα χθες, θα τα πούμε χθεσινά, αλλά να ξεκινήσουμε από τα πολύ φρέσκα. Καθυστέρησε λίγο να βγούμε, γιατί είχαμε πει για λίγο νωρίτερα, μια και ήταν στο Άργος εκεί ο Σεβασμιότατος. Έχουμε κάποιο θέμα? Πήρατε για κάτι, πήρατε για κάτι την ευχή του? Και αυτή χρειάζεται. Όλα χρειάζονται. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση για διάφορα θέματα. Άλλωστε υπάρχει μια πολύ αγαστή συνεργασία η οποία συνεχίζεται από τον μακαριστό προκάτοχό του, κύριο Σεραφείμ. Και εδώ ό,τι χρειαστεί και σε τεχνικά θέματα και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, ειδικά τις δύσκολες μέρες που περνάει η περιοχή μας και μπορούμε να φανούμε ωφέλιμοι και χρήσιμοι, το κάνουμε με πάρα πολύ διάθεση και απλόχερα. Mm-hmm. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης είχα μια αρκετά πολύωρη συζήτηση, θα πω 2-3 ώρων. Οπότε ήταν αρκετά κρίσιμο που καθυστερήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Πάμε στα χθεσινά τώρα. Βλέπουμε από αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα μια παγωμάρα από τους ανθρώπους που ήταν μέσα εκεί. Δηλαδή, ακόμη και ο κύριος Τζικαλάκης, που δεν μπόρεσε με να επικοινωνήσουμε μαζί του σήμερα, έβγαλε ένα δελτίο που μιλάει για συγκρατημένη αισιοδοξία. Τώρα δεν ξέρω, ή συγκρατημένος πρέπει να είναι ή αισιόδοξος κάποιος, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία είναι λίγο... Τέλος πάντων, βλέπω ότι όλοι φαντάζομαι περιμέναν ίσως κάτι παραπάνω. Όχι, όχι, μένα μην με βάζετε μέσα. Σας εξαίρεσα από την αρχή. Η έκπληξη θα ήταν να περιμένουμε κάτι παραπάνω. Να προσθέσω και τον κύριο Κοσλιόπουλο που επίσης σε προηγούμενη εκπομπή μας και αυτός ήταν με μικρό καλάθι, θα λέγαμε. Να δούμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Τι έγινε λοιπόν, τι κατάλαβατε χθες? Λοιπόν, κατάλαβα ότι πράγματα, γιατί θέλαμε δίκιος άνθρωπος, έτσι. Ότι είχαμε έναν υπουργό ο οποίος φαίνεται να έχει τη διάθεση, ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα τι να πω, μάλλον να το θέσω λίγο διαφορετικά. Αν ήμουν εγώ στη θέση του, ναι, θα καλούσα τους φορείς να τους ανακοινώσω κάτι για το συγκεκριμένο έργο που ξέρουμε όλη την προϊστορία του. Μόνο αν θα έλεγα ότι από Δευτέρα... Ότι έχω ημερομηνία και ώρα. Όχι ημερομηνία. Από Δευτέρα εκκινά η διαδικασία εργασιών. Ακόμα πιο πολύ εσείς. Μάλιστα. Εκκινά η διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής που θα εξετάσει το τι πρέπει να αποζημιώσουμε την κοινοπραξία. Αυτό δεν είναι κίνηση εργασιών. Γιατί... Γιατί λέει το ενδεχόμενο σενάριο ποιο είναι, θα βγάλει ένα ποσό η Επιτροπή, αν το δεχθεί λέει η κοινοπραξία, και εκεί ρώτησα, υφίσταται νόμιμα η κοινοπραξία, το ρώτησα τρεις φορές, μου απάντησε και εμείς το ρωτήσαμε στην κυρία Κοζατσάνη σήμερα και εκεί μπλέξαμε ουσιαστικά, υπάρχει, λοιπόν, και μου είπε, δεν υπάρχει. Ο υπουργός, ναι, επιλέξει νομικά υφίσταται. Αυτό ακριβώς. Και λέω, όταν εγώ γνωρίζω ότι οι δύο εκπρόσωποι του
του ενός μέρους της κτηνοπραξίας έχουν αποχωρήσει από το 19. Υπάρχει ή δεν υπάρχει κτηνοπραξία? Λοιπόν, με ποιον μιλάω? Θεωρητικά υπάρχει. Ναι, με ποιον μιλάω εγώ? Το κρατάω αυτό. Ναι. Θεωρητικά υπάρχει. Αλλά όταν λέει ο υπουργός ότι όταν η Επιτροπή βγάλει το πόρισμα ότι πρέπει το ποσό να είναι, λέω, 10 εκατομμύρια, λέω υποθετικά νούμερα. Ναι. Και θα ερωτηθεί η κοινοπραξία αν συμφωνεί ή όχι, ποια, τι θα πει κοινοπραξία, ο εξού ένας. Ένας. Άρα για μένα δεν υπάρχει κοινοπραξία, άρα δεν μπορεί να αποφασίσει για το αν δέχεται το ποσό ή όχι. Άρα είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Κύριε Κεπαψόγλου, πιστεύετε ότι όταν θα έρθει αυτή η ώρα να πει η Επιτροπή και να συζητήσει με την κοινοπραξία εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα μπλέξουμε εκ νέου? Δεν ξέρω αν θα μπλέξουμε εκ νέου. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να βρεθεί άκρη με τα νομικά που ισχύουν και τα τυπικά. Γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει ένας μονομερός, ο ένας μέτοχος κοινοπραξίας, εκτός και αν μέχρι τότε έχουν γίνει διαδικασίες και υπάρχει μία ευρεία εκπροσώπηση της κοινοπραξίας και μπορέσουν και συνονοηθούν μεταξύ τους. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με αυτά που γνωρίζουμε, ότι το ένα μέλος της κοινοπραξίας δεν θέλει στο να μπει στη διαδικασία κατασκευής. Έτσι, εκτός και αν έρθουν τα πάνω κάτω ή, λέω και αυτό, αν ξέρει κάτι παραπάνω ο υπουργός και δεν μας το είπε. Έτσι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν ξέρει, θα σας το λέω. Έχω μάθει να βγάζω συμπεράσματα με αυτά που ο ίδιος γνωρίζω και με αυτά που επίσημοι εκπρόσωποι καταθέτουν. Μάλιστα. Και από την εμπειρία μου τα αξιολογώ και βγάζω ένα συμπέρασμα. Εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Μακάρι να κάνω λάθος. Από την άλλη, υπάρχει ένα διάστημα, κύριε Παψόλου, και επιμείναμε πάρα πολύ σε αυτό σήμερα. Γιατί από τον Φεβρουάριο του 20 που υπάρχει αυτή η απόφαση έπρεπε να φτάσουν... Δεν έγινε τριμελής επιτροπή. Ακριβώς. Γιατί έπρεπε να περάσουν 2,5 χρόνια. Το ρώτησα και εγώ, η απάντηση ήταν εγώ τώρα έγινε υπουργός. Ναι, αυτό μας το είπαν ότι απαντήθηκε έτσι. Χαριτολογώντας, φαντάζομαι, κύριος Γεωργιάτας, αλλά... Χαριτολογώντας, αλλά... Αλλά... Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι ένα υπουργείο δεν έχει συνέχεια? Εδώ κολλάει και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι τουλάχιστον ο κύριος Γεργατάς φαίνεται να είναι τουλάχιστον ότι ενδιαφέρεται. Όχι, θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος. Έτσι. Ναι. Απόλυτα δίκαιος. Γιατί από ό,τι διαφαίνεται, τουλάχιστον σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, δεν είχε. Τι να κάνουμε. Ήταν μόνο υψηλή θεωρία. Εδώ φαίνεται ότι πράγματι ο άνθρωπος το πήρε, δεσμεύτηκε για κάποια πράγματα, θα μου πείτε έβγαλε αποτέλεσμα. Όχι. Όχι. Για να έχουμε το θάρρος να το λέμε. Γιατί διάβαζα και διάφορα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καθοδόν για Αθήνα, πάμε για τη μεγάλη επανεκκίνηση να πάρουμε και σημαίες, να πανηγυρίσουμε. Αυτό το έκανε ο κύριος Τζικαλάγιας στο αυτοκίνητο με την φωτογραφία για την επανεκκίνηση του έργου. Ναι. Ναι, αλλά μου λέτε σήμερα δεν βγήκε, έτσι. Σήμερα δεν μπορέσαμε, πήραμε τηλέφωνο. Ναι, ας βγει αύριο να μας πει απολογιστικά ότι... για όλους αυτούς τους πανηγυρισμούς. Πάντως και ο κύριος Τζικαλάγιας, ακόμη και ο πιο αισιόδοξος ίσως όπως το περιγράφεται, ναι, με το δελτίο τύπου δεν το βλέπω ότι προσγειώθηκε αρκετά στις εκτιμήσεις. Μακάρι. Μιλάει για συγκρατημένη αισιοδοξία. Τώρα ακριβώς όπως είπαμε... Όχι, τα πράγματα είναι πολύ απλά. 3 μήνες λέει θα βγει το πόρισμα. Να το πούμε στην κοινοπραξία, αν δέχεται, ναι, το ευμενές σενάριο είναι ποιο να δεχθεί. Και εγώ έκανα το εξής ερώτημα. Υπουργέ μου, δέχεται η κοινοπραξία. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες αυτά που είπα πριν, που κατά την άποψή μου δεν μπορεί να πάρει απόφαση η κοινοπραξία έτσι πως είναι. Μάλιστα. Εκτός και αν έρθουν τα πάνω κάτω. Άρα ναι, δέχεται. Δέχεται. Τι γίνεται? Άρα τι σημαίνει? Δέχομαι το ποσό που προτείνει η Επιτροπή. Και πιάνω δουλειά. Και πιάνω δουλειά. Ξεκινάει τη δουλειά, παίρνει τα λεφτά της αποζημίωσης που έχει συμφωνήσει και σταματάει και σε ένα μήνα. Σταματάει και για λόγους που υπάρχουν 502, κάνει αίτηση διακοπής εργασιών και αίτηση διάλυσης σύμβασης. Μπορείτε λέω, να μου πει τι θα γίνει? Λέει αυτό θα το δούμε τότε. Εντάξει λέω, ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον σε όλα τα έργα. Τα υπόλοιπα σενάρια από εκεί και μετά δεν δέχεται. Πάμε για τον τρίτο που είναι η Τέρνα. Όχι, μας είπε ότι αυτό δεν το εξετάζουμε σε αυτή την περίπτωση, θα το δούμε τότε. Α,
Ναι, αλλά σαν σενάριο υπάρχει. Θα το δούμε μεν τότε, αλλά εμείς μπορούμε να το δούμε από τώρα. Και το τρίτο και εφιαλτικότερο είναι ότι αν δεν δεχθεί και η Τέρνα, πάμε σε επαναδημοπράτηση του έργου. Ναι. Είναι μια ιστορία που αν φτάσουμε εκεί, ναι, θα μιλάμε για άλλα 5 χρόνια τουλάχιστον. Δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Έτσι, μην, για να ολοκληρωθεί εννοώ με την όλη διαδικασία. Άλλα να ολοκληρωθεί το έργο. Βέβαια. Α, ναι, για να αλλά ολοκληρωθεί το έργο, ναι, αλλά για το θέμα 5-7 χρόνια θα πάμε σε Η διαδικασία της επαναδημοπράτησης δεν σας τρομάζει. Ναι. Έτσι. Γιατί? Γιατί εντάξει, αν ξέρεις να τρέχεις τις διαδικασίες, τις τρέχεις. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα να μην το βλέπουμε, γιατί εμείς έχουμε τρομάξει με αυτά, με τις επαναδημοπράτησεις. Από την άλλη όμως, η ολοκλήρωση του έργου, όντως, γιατί είπαμε και αυτό και νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι εκεί, ότι αν πρόκειται το έργο να τελειώσει μετά από 7-8 χρόνια, δεν θα έχει νόημα να τελειώσει. Γιατί δεν θα υπάρχει κόσμος πια. Φυσικά, για να το λειτουργήσει. Πόσο δίκιο αυτό το πράγμα δηλαδή. Γιατί αν δεν γίνει κάτι τώρα, νομίζω ότι ίσως πρέπει να εγκαταλείψουμε και σαν νομός μετά την προσπάθειά μας για το φράγμα. Δεν νομίζω. Τώρα, αν αρχίσουμε με τέτοια απεσιοδοξία, αν είναι. Τι να πω. Ναι. Βέβαια, θα μου πείτε, περιμένουμε τόσα χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι προβληματισμοί πάρα πολύ, οι οποίοι. Δεν ξέρω. Βρισκόμαστε. Άρα κύριε Παψόγλου, αυτό το καταλαβαίνω είναι ότι δεν άξιζε τελικά τον κόπο να κατεβείτε όλοι αυτοί, να κατεβούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην Αθήνα χθες, να μπουν σε αυτή την ταλαιπωρία για ένα τέταρτο ουσιαστικά που κράτησε όλο αυτό και να μην ακούσουμε αυτό που ήθελα να ακούσω και εγώ και όλοι μας σήμερα και από χθες μάλλον το απόγευμα. Δηλαδή, δεν άξιζε τον κόπο ουσιαστικά όλη αυτή ποτέ, η διαδικασία. Αγαπητέ Χρήστο, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εγώ λέω πάντα, όσο δυσάρεστο και να είναι ένα αποτέλεσμα, ποτέ δεν μετάνιωσα για τη διαδικασία αυτή, όση ταλαιπωρία και αν. Ναι. Μπορεί να υποστεί κάποιος που φεύγει από την Αστοριά να πάει αυτή για να ξαναγυρίσει. Έκανα αυτό που πίστευα ότι πρέπει να κάνω και θα επιμένω. Εκεί είναι. Το θέμα είναι να μην υπάρχει απογοήτευση που πράγματι υπήρχε. Γιατί? Γιατί είναι πολλαπλή. Το θέμα είναι όμως ποιο. Θα πρέπει αυτή η ζέση και αυτό το ενδιαφέρον να μείνει συνεχές για να υπάρχει πίεση. Γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί δηλαδή πρέπει να περάσουν 3 μήνες. Να το πούμε και αυτό. Ναι, γιατί 3 μήνες τώρα για να βγάλουμε ένα νούμερο. Είναι κάτι εύκολο γιατί έχει γίνει προεργασία λέει από πριν. Άρα δηλαδή αν είναι εύκολο και έχει γίνει προεργασία θέλουμε 3 μήνες. Αν δεν έχει γίνει τίποτα τι θέλει δηλαδή κανένα χρόνο. Για να υπολογίσουμε το ποια είναι η αποζημίωση που πρέπει να δώσουμε. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Αν ήταν και εκπρόσωποι της κοινοπραξίας χθες, θα είχε πιο ενδιαφέρον η ιστορία κύριε Κεπαψόγλου. Δεν το ξέρω αυτό γιατί τι θα πει εκπρόσωποι της εταιρείας. Ο εξής ένας. Προς στιγμήν ο εξής ένας, ίσως. Ναι, μα όταν ο εξής ένας λέει εγώ θέλω, θεωρητικά, και ο άλλος που είναι συνέτερης εισαγωγικά, λέει όχι, εγώ δεν συμφωνώ στο συνεταιρή λύκη. Άρα με ποιο δικαίωμα αυτός μπορεί να εκπροσωπεί και τον άλλον που δεν θέλει. Γι' αυτό λέω ότι είναι και θέματα τυπικά. Αλλά μπορεί να γίνουν τα τυπικά, γίνονται ουσιαστικά στην πορεία. Είναι μπλέξιμο επίσης την ιστορία μας που στα κατασκευαστικά σχήματα έχουμε αναδιοργανώσεις. Άλλοι φεύγουν, άλλοι μπαίνουν, νέοι παίχτες μπαίνουν, νέα πρόσωπα μπαίνουν. Όχι, πρόβλημα δεν είναι. Δεν είναι αυτό πρόβλημα. Πρόβλημα δεν είναι. Απλά όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν είπα ότι δεν γίνεται. Έτσι, να είμαστε λίγο απόλυτα σε αυτά που λέμε. Δεν είπα ότι δεν γίνεται. Αν έχω εγώ διάθεση να κάνω κάτι νομικά, μπορώ να το κάνω. Έχω όμως τη διάθεση. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτός που θέλει και έχει τη διάθεση μπορεί νομικά να το κάνει. Από τη χθεσινή συνάντηση τελικά, κύριε Παψόγλου, φύγατε πιο αισιόδοξος για το φράγμα ή πιο απεσιόδοξος? Εγώ δεν έφυγα ούτε πιο αισιόδοξος ούτε πιο. Εγώ έφυγα μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια. Πολύ πιο προβληματισμένος, αλλά ξαναλέω, κρατάω
την διάθεση, πρόδειλη και ξεκάθαρη θέση του Υπουργού να το παλέψει, να το παλέψει τουλάχιστον. Αλλά ως εκεί. Ως εκεί. Θέλω να είμαι δίκαιος, ξαναλέω. Δεν έχω μάθει να απαξιώνω ούτε καταστάσεις ούτε ανθρώπους. Θέλω να είμαι δίκαιος. Και κατά την άποψή μου η απόδοση δικαίου είναι αυτή. Μάλιστα. Δεν πήγαμε καθόλου μπροστά, ούτε κατά πίσω, αλλά έχουμε ως δεδομένο αυτό. Και ξαναλέω, αυτός που ξέρει από διαδικασίες και έχει ζήσει διαδικασίες, νομίζω την ίδια άποψη έχει. Αυτός που δεν ξέρει από διαδικασίες και βασίζεται μόνο σε λόγια και δηλώσεις, απογοητεύεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κεπαψόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Την καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τώρα βάζουμε τελεία και πάμε και για επόμενα θέματα σε επόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.